Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 51-64 του Ολυμπιακού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον πρώτο αγώνα της σειράς των τελικών της Α1 μπάσκετ των ανδρών και έσπασε το πλεονέκτημα έδρας των Ερυθρόλευκων. Στο πράσινο στρατόπεδο κρατούν χαμηλούς τόνους και επικεντρώνονται στον δεύτερο αγώνα του ΟΑΚΑ αύριο, καθώς θέλουν να κάνουν το 2-0 για να έχει αντίκρισμα η νίκη αυτή. Αργά το βράδυ, εκατοντάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού περίμεναν την αποστολή της ομάδας στο ξενοδοχείο και αποθέωσαν παίκτες και τεχνική ηγεσία. Στον Ολυμπιακό επικρατεί κατήφια και προβληματισμός τόσο για την ήττα όσο και για την εμφάνιση, αφού οι Πειραιώτες ήταν πολύ κακοί σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα, οι 51 πόντοι που πέτυχαν οι πρωταθλητές Ευρώπης αποτελεί τη μικρότερη επιθετική συγκομιδή απέναντι στον Παναθηναϊκό μετά τους 45 πόντους που είχαν πετύχει στο ΣΕΦ στον 5ο τελικό του 1995. Πλέον στο λιμάνι πιστεύουν πως μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση και να πάρουν ένα από τα δύο παιχνίδια στην έδρα του Παναθηναϊκού και πιστεύουν πως αυτό μπορεί να γίνει στον αυριανό τελικό. Σε αυτό το μάτς ελπίζουν να έχουν και τον AC Law στη διάθεσή τους που ξεπέρασε τον τερματισμό του. Θέλω να παρακαλέσω από όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού να είναι κόσμος Κυριακή στο γήπεδο. Έρχεται το μεγάλος μας αντίπαλος Ολυμπιακός, πρέπει να τον σεβαστούμε. Πρέπει να σεβαστούμε τον υδρότερο και την προσπάθεια των παιδιών των δικών μας εδώ μέσα. Γυρίσαμε τη σειρά στο ΆΚΑ. Σου ξανατονίζω, παρακαλώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού να έρθει στο γήπεδο και να στηρίξει όπως μπορεί μέσα στα αθλητικά πλαίσια. Ο δεύτερος τελικός διεξάγεται αύριο στις 9 το βράδυ στο ΟΑΚΑ και θα μεταδοθεί σε απευθείας μετάδοση από τον Sky 100,3.